Ετησίω να είναι τα πράγματα στην ελπίδα Σαπών όσον αφορά την επανεμφάνιση του Δημήτρη Ρόφου στην φετινή ομάδα. Να θυμίσουμε ότι ο εμβληματικός αρχηγός από τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν είναι εκτός, μιας και είχε σπάσει το πόδι του στη διάρκεια της προπόνησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για την ομάδα να χάσει μια πολύτιμη λύση που πέραν από ο καλός ποδοσφαιριστής είναι και ένας προπονητής εντός γηπέδου. Μετά την ανάρρωση του τραυματισμού του και κάποιες φυσιοθεραπείες που έκανε, ο Ρούφος δεν ένιωθε έτοιμος αφού ο πόνος ήταν έντονος ακόμα και στο περπάτημα. Ο ίδιος επιθυμεί διακαώς να είναι μέσα στα πλαίσια του σωματείου, μιας και θέλει να βοηθήσει την ομάδα προς την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Οι πληροφορίες μας λένε ότι σε λίγο διάστημα θα ξεκινήσει νέες φυσιοθεραπείες και ατομικές προπονήσεις προκειμένου να είναι σε καλή κατάσταση την περίοδο του Ιανουαρίου. Ο ίδιος αυτή την εποχή νιώθει σαν το θηρίο στο κλουβί αφού θα είναι απόν μετά από πολλά χρόνια από την προετοιμασία της ομάδος στις αρχές του Αυγούστου. Από την άλλη, η διοίκηση πιστεύει στις δυνατότητες του Ρούφου ελπίζοντας ότι θα τον έχει δίπλα του το γρηγορότερο. Ο αρχηγός έχει την πλήρη υποστήριξη της οικογένειάς του, που είναι και η πιο σημαντική και ψυχολογική ένεση που υπάρχει για να γίνει καλά ένας τραυματίας.